και ονομάζονται πίθια. Τα πίθια λοιπόν ήταν αγώνες που πραγματοποιούνται μέσα στο στάδιο των Δελφών. Πάμε, εκπληκτικό. Το στάδιο των Δελφών που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του Δελφικού χώρου πραγματοποιούνται οι αγώνες των πιθίων. Σήμερα σώζεται ο χώρος του σταδίου που είναι ένα έργο του 5ου αιώνα π.Χ. Επίσης τα ειδόλια που είναι διατηρημένα καλά και λένε ότι η χωρητικότητα του σταδίου των Δελφών θα έπρεπε την εποχή εκείνη να μπορεί να φιλοξενήσει 5.000 περίπου θεατές. 5.000 θεατές. Για την εποχή εκείνη. Και είναι κατασκευασμένα από πέτρα. Βεβαίως. Παρνασσού. Ωραία. Μάλιστα. Ένα άλλο κτίσμα που θα συναντήσει εκτός από το στάδιο ο επισκέπτης των Δελφών είναι το θέατρο. Ένα καταπληκτικό θέατρο και μπορώ να πω και καλοδιατηρημένο. Πάρα πολύ. Καλοδιατηρημένο. Εκεί μέχρι σήμερα το θέατρο των Δελφών είναι χτισμένο και αυτό με πέτρα Παρνασσού. Προσφέρει σήμερα στον επισκέπτη μια μοναδική θέα του Δελφικού χώρου. Ετελούνται βέβαια και εδώ οι αγώνες ενόργανης μουσικής των πιθίων. Κοιτάξτε οι κερκίδες του. Και θα μπορούμε να δούμε και μια εικόνα γενικότερα, γιατί είναι ψηλά. Είναι στο ψηλότερο σημείο. Οπότε μπορούμε να δούμε. Βέβαια. Εντάξει, δεν μπορεί να καταλάβει καλά ο τηλεθεατής, αλλά πραγματικά το τοπίο κόβει την ανάσα από το συγκεκριμένο σημείο. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στους Δελφούς άρχισαν το 1892. Από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Και οι ανασκαφές αυτές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής υπήρξε η αφετηρία που ανασκάφηκε, που εγνώρισε ο κόσμος πια τον χώρο του Δελφίου, των Δελφών και του Μαντίου. Με το όνομα, για να γίνει όμως η ανασκαφή και μέχρι σήμερα πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία εκεί που θα σκάψουν οι αρχαιολόγοι να είναι ελεύθερο το πεδίο. Ναι. Στους Δελφούς όμως την εποχή εκείνη, πριν αρχίσει η ανασκαφή της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, υπήρχε ένα μικρό χωριουδάκι, το οποίο ονομάζεται Καστρί. Ναι. Πράγματι ήταν ένα εμπόδιο για την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και τότε, η τότε κυβέρνηση απαλωτρίωσε τον χώρο του μικρού χωριού και μετέφερε λίγο πιο κάτω το χωριό και έτσι μπόρεσε η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή να αρχίσει τις ανασκαφές. Την εποχή εκείνη, διευθυντής των ανασκαφών ήταν ο Ζάνε Φιλίπε Ομόλ, ένας καταπληκτικός αρχαιολόγος, καθηγητής στην Ecole Normale Παρισίων. Η ειδικότητά του ήταν επιγραφολόγος. Όλες τις επιγραφές είχαν περάσει από τα χέρια του και μια πολύ μεγάλη μορφή της αρχαιολογίας. Γεννήθηκε το 1848. Και πέθανε το 1924, δηλαδή πέθανε 67 ετών. Ναι. Προσέφερε πάρα πολλά στους Δελφούς ο Ομόλ. Ευτυχώς η ελληνική κυβέρνηση μετά από την απαλωτρίωση που σας είπα ότι άρχισαν πια συστηματικές οι ανασκαφές από την αρχαιολογική εταιρεία, από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, το Μουσείο των Δελφών έπρεπε, ό,τι έβρισκαν εκείνη την εποχή, έπρεπε κάπου να φυλάσσονται. Άρχισαν λοιπόν σιγά σιγά να προβληματίζονται για έναν χώρο που θα πρέπει να είναι όχι μονάχα εκθετήριο, να εκτεθούν αυτά τα ευρήματα, αλλά να είναι συγχρόνως και αποθηκευτικός χώρος και εργαστήριο. Και εξυπηρετεί γενικότερα το... Ναι, να είναι πολλαπλών χρήσεων. Ναι. Έτσι λοιπόν πράγματι αυτό το μουσείο των Δελφών είναι από τα σημαντικότερα στην Ελλάδα. Πρωτοχτίστηκε το 1902 και ξανακτίστηκε μεταξύ των 1937 και 1938. Επισκευάστηκε πάλι μετά τον πόλεμο και σήμερα στις αίθουσές του είναι ένα καταπληκτικό μουσείο που έχει 14 αίθουσες. Το ευαδόν μέσα όλου του μουσείου και του πρώτου και του δεύτερου ρόφου πρέπει να είναι 2.000 και κάτι τετραγωνικά μέτρα. Πάμε στα εκθέματα λιγάκι. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Νομίζω ότι είναι. Τα εκθέματα είναι κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά. Είναι επίσης έργα μικροτεχνίας και όλα τα περισσότερα προέρχονται από τον χώρο αυτό που ήταν το Ιερό του Απόλλωνα. Τέλεια. Πάμε λοιπόν.
οι δύο αυτοί κούροι, το αντίστοιχο της κόρης, ακριβώς, του αρσενικού της κόρης. Είχαμε ξανά ασχοληθεί με την περίοδο αυτή που mm-hmm. υπήρχε μια αρχαϊκή ακαμψία και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου άρχισε να δημιουργούν την εποχή εκείνη, στην αρχαϊκή, μια μικρή κάμψη και συνήθως αυτή η κάμψη μπορούσε κανείς να την παρουσιάσει στα άκρα, δηλαδή στα χέρια. Στα χέρια να ξεκολλάνε σιγά σιγά τα χέρια από τις μπυρούς, να κάμπτονται τα χέρια. Και αυτοί λοιπόν είναι δύο χαρακτηριστικοί κούροι που ο ένας ονομάζεται Βίτων και ο άλλος Κλέοβης. Ναι. Ένα δίδυμο. Σχεδόν πανομοιότυποι, έτσι δεν είναι. Ίδιοι είναι. Πολύ ωραία. Ένα από τα εκθέματα βέβαια χαρακτηριστικά των δελφών είναι η σφίγγα αυτή, η δελφική, ένα γλυπτό που μας έδωσε σφίγγα, πάρα πολλά. Κύριε καθηγητά. Σφίγγα. Σφίγγα, ναι, έτσι. Ναι. Εδώ επανερχόμαστε τώρα σε αυτό που είχαμε πει και στο παρελθόν για τις ομοιότητες και τα κοινά στοιχεία που έχουμε και τον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Με Αιγυπτό, με Αιγυπτό. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Ακριβώς. Η σφίγγα είναι εκείνο το οποίο έχει σώμα βέβαια, έχει πτερά πτηνού, χέρια και πόδια γυναικός και κεφάλι γυναικός και χαρακτηρίζεται συνήθως για ότι ουδέποτε ανοίγει το στόμα της. Έχει κάποιο μυστικό το οποίο κανείς δεν το ξέρει. Από εδώ βγαίνει το σφίγγα είμαι δεν μιλάω. Το οποίο δεν μιλάει. Μάλιστα. Το τώρα το μάθαμε. Ένα καταπληκτικό σε μυστική τέχνη, ανάγλυφο, που προέρχεται από την ανατολική πλευρά του ναού του Απόλλων, του θησαυρού των Συφνίων, και παρουσιάζει σκηνές μάχης μεταξύ Ελλήνων και Τρώων. Τροϊκός πόλεμος. Ναι, ναι. Τέλεια. Λεπτομέρεια, πολύ λεπτομέρεια. Εδώ βέβαια, και εδώ και από τα πιο γοητευτικά και συγχρόνως ενηγματικά μνημεία που βρέθηκε στους δελφούς, είναι η κολόνα αυτή με τις τρεις γυναικείες μορφές, τις τρεις χορέστριες, όπως τις ονομάζουν. Το πανύψιλο αυτό μνημείο πρέπει να ήταν τουλάχιστον 13 μέτρα. 13 μέτρα. Ναι, βεβαίως. Πολύ εντυπωσιακό το ύψος του. Αποτελείται από μια κολόνα και που περίπου την αγκάλιαζαν φύλλα ακάνθου. Εικονίζει, δεν ξέρουμε πάλι και εδώ, δεν είμαι θα απόλυτα βέβαιη, τι ακριβώς υπήρχε, γιατί αυτές ονομάζονται χορεύτριες. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Επίσης, εδώ φαίνεται ότι χορεύουν, έτσι. Ναι. Είναι η κίνηση του σώματος τέτοια που φαίνεται ότι χορεύουν. Ποιες προφανώς είναι αυτές οι εξωτικές αυτές οι μορφές, δεν τις ξέρουμε. Τις ονόμασαν βέβαια χάριτες άλλοι, άλλοι πάλι τις ονόμασαν μενάδες, ναι, και άλλοι πάλι τις ονόμασαν καριάτιδες. Βρίσκονται στο Μουσείο των Δελφών, πρόκειται για ένα ιωνικό έργο, πολύ εντυπωσιακό, ο επισκέπτης δηλαδή κάθεται πολύ ώρα και το θαυμάζει, χωρίς βέβαια και να γνωρίζουμε με ακρίβεια των σκοπών για τον οποίο ήθελε ο καλλιτέχνης να παρουσιάσει. Και πάλι κάτι, σε κάτι εξυπηρετούσε. Είναι αρχές έργων στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Ναι. Ένα χάλκινο θυμιατήριο, μια πεπλοφόρος γυναίκα, όπως βλέπετε, κρατάει με ανυψωμένα τα χέρια της το ημισφαιρικό αυτό χάλκινο σκεύος. Ναι. Πρόκειται για ένα θυμιατήριο του Ιερού Τεμένους. Η κατασκευή του και αυτού χρονολογείται γύρω στο 450 π.Χ. Αυτό πρέπει να είναι μικρό ως μέγεθος. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως, μικρό. Βεβαίως. Ωραία. Ναι. Ένας Ανδριάδας, ένα από τα χαριτωμένα αγάλματα του μουσείου, είναι ο Ανδριάδας του Αγία. Θα ήθελα ένα από τα 9 αγάλματα που απασχολούν τον επισκέπτη και ιδιαίτερα κάθε και θαυμάζει την προσπάθεια του γλύπτη να αποδώσει με τέτοιο ρεαλισμό το σώμα αυτό του αθλητού, γιατί πρόκειται για αθλητή. Κατασκευαστής του πιθανόν να προέρχεται από το εργαστήριο του Λυσίπου. Συνήθως ο Λυσίπος το κέντρο βάρους το έριχνε πάντοτε στους αθλητές. Ναι. Αποξεώμενος του Λυσίπου που έχουμε στείλει. Είναι ακριβώς το άγαλμα εκείνο που κρατάει μια στλεγγίδα
ο αθλητής που αθλητής πάλης, για να βγάλει την άμμο από το σώμα του και το λάδι, γιατί αλήφοντο και με λάδι και με άμμο μέσα στην πάλη. Ναι. Έπρεπε λοιπόν να καθαρίσει με μια στελεγγίδα, με ένα ειδικό εργαλείο, ναι, το σώμα του, και ήταν συνήθως αυτού του είδους τα γάρματα τα κατασκεύεζε ο Λύσιπος. Μάλιστα. Μεταξύ αυτών είναι και... Εδώ βέβαια ο Αγίας ήταν, ναι, ήταν ένας τέταρτος αιώνας είναι η, ναι, χρονολογία του. Ο Αγίας ήταν 5 φορές νικητής σε αγώνες. Ήταν δηλαδή Ολυμπιονίκης. Ήταν Νεμεονίκης. 3 φορές ήταν Πυθιονίκης, στα Πύθια. Ναι. Και 5 φορές Ισθμιονίκης, δηλαδή στον Ισθμό της Κορίνθου. Ναι. Εδώ πάντως διακρίνουμε και αυτό που λέγαμε πριν, ότι, ναι, υπάρχει κίνηση στο σώμα. Μα βεβαίως, κάμψη καταρχήν. Έχει κάμψη, ναι. Στηρίζει το βάρος στο δεξί χέρι. Ναι, είναι στο δεξί πόδι. Τα χέρια έχουν εντελώς με φυσικό κίνηση. Τρόπο αποδίδονται. Ναι. Αλλά η διάπλαση του σώματος είναι εκείνο το οποίο μας θυμίζει πολύ όλα τα υπόλοιπα έργα του Λυσίπου. Και, ναι, ναι, και φαίνεται η αθλητική αυτή κορμοστασιά ήταν έργο του Λυσίπου. Μάλιστα. Ωραιότατα. Μια πόρινη μετόπη, η οποία από τον θησαυρό των Σικιονίων εικονίζει τον Καλυδόνιον Κάπρο. Ναι, Καλυδόνιος Κάπρος. Μάλιστα. Από τη μυθολογία γνωρίζουμε ότι οι Διόσκουροι, ο Κάστορ και ο Πολυδεύκης, ήταν και οι δυο τους παιδιά του Δία. Είχαν λάβει μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία, ήσαν εκείνοι οι οποίοι με την δεξιοτεχνία τους και με την παλικαριά τους εφώνευσαν τον περίφημο κάπρο του Καλυδονίου. Έτσι τουλάχιστον μας αναφέρει η μυθολογία. Η φήμη όμως και η δύναμη του δελφικού ιερού στηρίχθηκε, κυρία Στουρνάρα, στο μαντίο. Εδώ θα λίγο πρέπει να σταθούμε. Σε όλους σχεδόν τους αρχαίους συγγραφείς υπάρχει η αναφορά στο δελφικό μαντίο. Στο μαντίο των Δελφών και στην Πυθία. Θα ήταν λάθος μας εάν εμείς σήμερα ισχυριστούμε ότι γνωρίζουμε με λεπτομέρεια τη διαδικασία της χρησμοδοσίας, με ποιον τρόπο προεδίδονται χρησμοί. Θα ήταν, πολύ παράτολμο. Υπάρχουν αναφορές όμως, κύριε καθηγητά, Δεν μπορώ να σας πω, ναι, βέβαια υπάρχουν αναφορές και θα δούμε παρακάτω ποια ήταν η δικαιολογία το ότι οι αναφορές αυτές έχουν μία αληθοφάνεια. Ναι. Η χρήση στα Πύθια, λοιπόν, η Πυθία ήταν η αίρια του Απόλλωνα. Ναι. Ήταν μια γυναίκα που είχε συμπληρώσει τα 50 της χρόνια. Δεν ήταν απαραίτητο να ήταν παρθένος. Αλλά από την ώρα που αναλάμβανε το ύψιστο αυτό χρέος να υπηρετήσει τον Θεό, έπρεπε να εγκαταλείψει και τα παιδιά της και τον άντρα της. Η Πυθία πριν από κάθε χρησμό έπλαινε το και έπινε νερό από αυτή εδώ την πηγή, την Κασταλία. Την Κασταλία πηγή. Είναι γνωστή η Κασταλία πηγή και πολύ ακριβώς τη θαυμάζω, όπως θαυμάζεται, είναι ένα φυσικό δηλαδή άνοιγμα εδώ του βράχου του Παρνασσού και με τον ίδιο ενδιαφέρον που δείχνει βλέποντας τον ναό της Πολωνίας Αθηνάς ή ακόμα και τον ναό του Απόλλωνος, οι επισκέπτες κάθονται και βλέπουν την Κασταλία πηγή. Και μάλιστα το όνομα, ναι, αυτό, ναι, Κασταλία, έχει, ναι, κάνει το γύρο του κόσμου και έτσι ποικιλοτρόπως. Έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή. Βεβαίως. Η Πυθία πριν από κάθε χρησμοδότηση επλένε το και έπινε νερό από αυτή εδώ την πηγή. Κασταλία. Μασούσε δε εν συνεχεία φύλλα δάφνης και ανέβαινε και κάθητο επάνω στον τρίποδα, μέσα στον ναό του Απόλλωνος. Η Πυθία, η αίρια αυτή του Απόλλωνα, με την βοήθεια ορισμένων ψυχοτρόπων φαρμάκων, βοτάνων, που ήταν εμπλουτισμένα κυρίως με μεθάνιο, ανάβλιζαν αναθυμιάσεις και οδηγούσαν την Πυθία σε ασυνάρτητες κραυγές και παρεστήσεις. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή την εποχή εκείνη το μεθάνιο, θα έπρεπε να ήταν παρεστήσιο αιώνα. Βέβαια. Οι ιερείς τότε του Μαντίου που ήταν κοντά
αυτές τις άναρθρες κραυγές της ιέριας πυθίας, τις έγραφαν και δημιουργούσαν τους χρησμούς. Οι χρησμοί ήσαν αμφίσιμοι, όπως είπαμε για τον αμφορέα, ότι το σηκώνεις από τη μία και το αμφί, και από το ένα χέρι και από το, και από το άλλο. Εδώ είχαν ο χρησμός, είχαν δύο έννοιες, δύο σημασίες. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν αμφίσιμοι. Μπορούσε ο προσκυνητής να τις εκλάβει και έτσι και αλλιώς. Mm-hmm. Γι' αυτό πάντοτε βέβαια. Δεν ξέρω, δύο ερμηνείες δηλαδή. Ακριβώς. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο πρόγραμμα για να μην διαψεύδεται ποτέ ο χρησμός της πυθίας. Πιθανόν. Πιθανόν. Όσοι από τους προσκυνητάς ήθελαν να ζητήσουν χρησμό, έπρεπε απαραίτητος να τηρήσουν το πρωτόκολλο, δηλαδή να πληθούν κι αυτοί των λεγόμενων ιερών καθαρμών, και οδηγούντο από τους ιερείς του μαντίου στην Κασταλία, επλένοντο, και από τον 6ο αιώνα η χρησμοδοσία ετελείτο μία φορά τον χρόνο στις 7 του μηνός Βυσίου. Να το προσέξουμε αυτό. Δηλαδή, Βυσίου ήταν μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Πράγματι, το 7, εδώ κι άλλοτε μας είχε δοθεί ευκαιρία, ναι, ο αριθμός 7. Να μιλήσουμε για το 7. Είναι ο αριθμός εκείνος ο οποίος... Ο τυχερός αριθμός. Ελάτρευαν και οι Αιγύπτιοι και οι αρχαίοι Έλληνες. Μάλιστα, ήταν ένα ιερό σύμβολο που είχε μέσα του μία μυστηριώδη δύναμη. Οι Αιγύπτιοι τον ονόμαζαν ότι είναι μία θεία ευλογία. Για τους Αιγυπτίους ο αριθμός 7 συμβολίζει τον άνθρωπο.